Μεγάλη χαρά. Επισκέπτομαι σήμερα στην Ήπειρο μια μονάδα πρότυπο διαχείρισης στερών αποβλήτων, η οποία κατασκευάστηκε με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φιλική προς το περιβάλλον και διαχειρίζεται με τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό το πρόβλημα της αντιμετώπισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα μας. Είναι μια μονάδα πρότυπο, η οποία πρέπει να βρει μιμητές και σε όλη την επικράτεια. Και όσο εντυπωσιακό είναι το έργο αυτό, τόσο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει σε περιοχές της χώρας, όπως η Κέρκυρα και κυρίως όπως η Αττική, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και δικιά μου προσωπικά ότι το ζήτημα αυτό θα έχει αντιμετωπιστεί εντός της επόμενης τετραετίας. Η μονάδα αυτή δείχνει τον δρόμο, η λύση είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και φτηνά για τους δημότες. Αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ δημόσια τον Περιφερειάρχη, όσους υποστήριξαν το έργο αυτό σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων, την εταιρεία, διότι απέδειξαν ότι όταν συνεργάζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, τα αποτελέσματα μπορούν πράγματι να είναι εντυπωσιακά. Τέλος, σε όλους όσοι όψιμα ανακαλύπτουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, τους ζητώ να αναλογιστούν την κατάσταση την οποία παρέδωσαν τη χώρα στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.